Πρόεδρο του Ποταμιού, τον Σταύρο Θοδωράκη. Πρόλαβα να διαβάσω ορισμένα πράγματα, διαβάσω κι άλλα. Γιατί δεν το έχετε και στα γερμανικά, αφού λένε ότι είστε ένα κόμμα. Θα το βγάλουμε στα αγγλικά. Όχι στα γερμανικά. Α, στα γερμανικά. Στα γερμανικά, στα γερμανικά. Γιατί λένε ότι είστε ένα κόμμα γερμανόφιλων. Είσαστε ένα κόμμα το οποίο θα πρέπει να χαρεί κάτι ιδιαίτερα. Θα πρέπει να χαρεί και ιδιαίτερα, γιατί για 10 λεπτά χτε ο Σόιμπλε τα ρίχνε στην Ελλάδα. Τα ρίχνε, τα ρίχνε. Έλεγε ότι η σημερινή κυβέρνηση κατέστρεψε. Το ποιο είναι. Είσαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Σόιμπλε. Είσαι σε ανοιχτή γραμμή με το Σόιμπλε. Να σου πω. Με συμβουλεύτηκε. Να σου πω, Γιώργο, πολύ σοβαρά. Το ποιο είναι τι θα αποδειχθεί στην πράξη πολύ εύκολα. Και σου θυμίζω, εσύ το ξέρεις βέβαια, αλλά το θυμίζω σε κάποιους φίλους μας, ότι το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης πολύ πιο πριν από τον Αλέξη Τσίπρα, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, στον Γκάμπριελ, στον αντικαγκελάριο, έθεσε το θέμα του δανείου, του κατοχικού δανείου. Και όχι ως ηθικό θέμα, ως υλικό θέμα. Το έθεσα πολύ πιο πριν από τότε που το έθεσε ο Τσίπρας στη Μέρκελ. Τώρα, ο Σόιμπλε είναι η μία όψη του ίδιου νομίσματος, του ίδιου προβλήματος. Απ' τη μία έχουμε τον Σόιμπλε, που λέει λιτότητα, 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 μία πολιτική που έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα διέξοδο. Και απ' την άλλη, η άλλη όψη είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κρατισμός, ο κρατισμός, ο κρατισμός. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τη λιτότητα του παρελθόντος, ούτε με τον κρατισμό του παρόντος. Είμαστε το κίνημα των αλλαγών, το κίνημα των μεταρρυθμίσεων. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβουν κάποιοι συντηρητικοί εγκέφαλοι, όχι μόνο δεξιά συντηρητικοί, αλλά και αριστερά συντηρητικοί εγκέφαλοι στην Ελλάδα. Και εσείς δεν πρέπει Ελλάδα να γίνετε σαφείς με τις μεταρρυθμίσεις. Είμαστε απόλυτα. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδέψει τις μεταρρυθμίσεις με τις μειώσεις. Όχι, όχι. Γιατί έτσι μέχρι τώρα. Κάνεις λάθος. Μέχρι τώρα δεν είναι κάποια μεταρρύθμιση. Έχεις δίκιο ως δημοσιογραφική παρατήρηση, αλλά η μεταρρύθμιση και η αλλαγή είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς πράγμα. Αυτό το εγκρεμούν, ξέρω. Γιώργο μου, εγκρεμούν ακόμα και τα προεδρικά διατάγματα της απλούστευσης των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις για να ανοίγουν και να κλείνουν. Εγκρεμούν. Το έκανε η κυβέρνηση, η προηγούμενη, το παράτησε γιατί κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι θα δυσαρεστήσει κάποιες συντεχνίες που κερδίζουν από αυτή τη γραφειοκρατία. Το παράτησε. Είπα. Μου δόθηκε ευκαιρία και το είπα στο Τσίπρα μαζί με άλλα πράγματα. Τι σας εμποδίζει αύριο να το κάνετε, αύριο να περάσετε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που ελαφραίνει την αγορά? Υπάρχουν 10-20 μεταρρυθμίσεις, τους τα έχουμε δώσει. Τους δώσαμε και στις 20 Φλεβάρι μεταρρυθμίσεις, τους δώσαμε και τώρα, πριν από λίγες μέρες, τους δίνουμε συνέχεια. Όπως και για τη μετανάστευση, ξέρεις ότι δώσαμε 11 συγκεκριμένες θέσεις. Επειδή βγαίνουν και λένε δώστε τις θέσεις σας, εμείς μιλάμε πάντα με θέσεις. Λοιπόν, υπάρχουν ανάγκη για πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν ανάγκη για σύγκρουση με κάποια συμφέροντα, ναι, που δεν όμως γίνεται. Ο Σόιμπλε δεν θέλει μόνο μεταρρυθμίσεις, θέλει και λιτότητα. Αν ήσουν εσύ πρωθυπουργός και σου έλεγε ο Σόιμπλε, κύριε Θεοδωράκη, εμείς δεν σου είπαμε ότι θέλουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Εμείς θέλουμε απεριόριστο αριθμό απολύσεων. Εμείς θέλουμε μείωση κι άλλο των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι οι ομαδικές απολύσεις δεν είναι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Και δεν πρέπει να είναι στην ατζέντα. Αν δεν είναι το πρόβλημα. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Σημασία έχει ότι έχω την αίσθηση ότι αυτά που βάζει η ελληνική πλευρά, που δεν ξέρουμε τι βάζει, λέω τι αίσθηση έχω, δεν είναι οι προτεραιότητες της χώρας. Και αυτό το αντιλαμβάνονται οι ξένοι. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα, άσε τις διαπραγματεύσεις, που δεν ξέρουμε, είναι ένα σκοτεινό σημείο η διαπραγμάτευση, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει τις σωστές προτεραιότητες? Ρωτώ εγώ τους Έλληνες πολίτες, έχει τις σωστές προτεραιότητες η κυβέρνηση? Να σου πω, βγήκε και με το καλημέρα είπε, κατάργηση των πρότυπων σχολείων. Άσχετο, υπάρχει αυτή η προτεραιότητα? Δεύτερον, είπε 500 εκατομμύρια χωρίς διαγωνισμό, εν μία νυχτή, χωρίς να ενημερωθεί κανείς, σε κάποια παλιά όπλα. Και ξέρεις, σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι τα πληρώσαμε τουλάχιστον 2 φορές παραπάνω από ό,τι τα πληρώσαν. Βέβαια, και προηγούμενη κυβέρνηση το έχει ζητήσει. Βέβαια, βέβαια. Με αυτό λέμε εμείς. Λίγο πριν. Ότι επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Λίγο πριν πει ο κύριος Δένδιας, το έχει ζητήσει. Είναι αυτό. Ποιος το είπε, ποιος υπουργός το είπε λίγες μέρες πριν, δεν ήξερε ότι θα βγει αυτή η προμήθεια, και είπε ότι κάθε συναλλαγή στην Ελλάδα με όπλα έχει μία μίζα 5%. Κύριος Νικολούδης. Έτσι, ο κύριος Νικολούδης. Γι' αυτό άφησα να το πεις. Λοιπόν, αυτή η συναλλαγή έχει 5%. Έχει παραπάνω, έχει λιγότερο ή έχει εξαιρεθεί? Δηλαδή οι προηγούμενοι είχαν από παντού συμφωνήσει. Λες να πάρει μίζα, ποιος θα την πάρει? Συγγνώμη. Πάρει μίζα ο Καμένος. Όταν λες, να σου πω κάτι. Όταν λες, είσαι υπουργός της κυβέρνησης και λες ότι όλες οι προηγούμενες συναλλαγές είχαν ένα 5% μίζα. Έτσι. Η προηγούμενη λοιπόν κυβέρνηση αποφάσισε αυτό
που σήμερα επιβεβαιώνει αυτό. Πού θα πάει η μίζα, λες τώρα εσύ. Ναι, είχε εξαιρέσει η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε σκεφτεί ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει σε αυτή τη δουλειά δεν θα υπάρχει υπολογισμένη μια μίζα. Τα όπλα πηγαίνουν μαζί με μίζες. Έτσι. Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό και νομίζω ότι είναι και θέμα το οποίο σήμερα πρέπει να απαντηθεί. Τα όπλα πηγαίνουν μαζί μας με μίζες. Μας λες λοιπόν ότι στα 500 εκατομμύρια υπάρχει και ένα 5%, 4 μου φαίνεται. Ο κύριος Νικολούδης το λέει αυτό. Ο κύριος Νικολούδης είχε πει ένα 4%. Ναι. Εσύ λες ότι αν υπάρχει, πού θα πάει αυτή η μίζα. Εγώ λέω και κάτι παραπάνω. Έτσι. Τα αντίστοιχα όπλα σε όλη την Ευρώπη, γιατί τα εξυγχρονίσανε και άλλες χώρες. Η Δανία, η Αγγλία, η Γερμανία. Εξυγχρονίστηκαν με πολύ λιγότερα λεφτά. Έτσι. Άρα η προηγούμενη κυβέρνηση αποφασίζει, η κυβέρνηση του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή η κυβέρνηση που διαγράφει όλο το παρελθόν και θεωρεί ότι όλα του παρελθόντος είναι κακά, σέβεται μόνο την πολεμική προμήθεια των πολιτών. Μια τελευταία ερώτηση για να πάω και στους βουλευτές. Τι γίνεται με την κατάληψη της Πιτανίας, τι γίνεται με το θέμα των καταλήψεων γενικότερα, τι γίνεται με το θέμα των νέων νόμων για την αποφυλάκηση αυτών που έχουν ανήκει στο βλάβη υποστεί στην υγεία τους, τι γίνεται. Κοίτα, με την... Είναι δυστυχώς η ίδια συζήτηση με αυτή που πήγα να κάνω πριν. Οι λάθος προτεραιότητες της κυβέρνησης. Οι φυλακές μας είναι χάλια. Είναι χάλια. Έχεις κάνει και ρεπορτάζ. Έχω μπει σχεδόν σε όλες τις φυλακές. Σχεδόν σε όλες. Υπάρχουν κάτεργα. Υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται. Ναι. Σου εύχομαι να μην πεις ως πολιτικός, γιατί τότε δεν θα βγεις. Ωραία. υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται με ποινές που θα έπρεπε να ήταν πολύ μικρότερες. Και αντί να ξεκινήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από ένα σχέδιο αναμόρφωσης του ποινικού κώδικα, που είναι έτοιμος η αναμόρφωση, αντί να ξεκινήσει από μια βελτίωση των συνθήκων κράτησης στις φυλακές, ξεκινάει από ένα νόμο που ο ίδιος λέει στη Βουλή. Ο ίδιος λέει στη Βουλή, αφορά τρεις ανθρώπους, ο ένας πέθανε, θα αφορά άλλους δύο. Αυτή είναι η προτεραιότητα της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η προτεραιότητα του σοφρονιστικού συστήματος. Να πάνε στον Αυλώνα, να πάνε να δουν τις φυλακές σαν ενλύκων, να δουν ποιες είναι οι προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι να κάνεις σχολεία στις φυλακές. Δεν είναι προτεραιότητα να ισοπεδώσεις τις διατάξεις και να λες όσοι έχουν αναπηρία βγαίνουν από τη φυλακή. Λες ότι είναι μετά από 10 χρόνια. Και γιατί βγαίνουν μετά από 10 χρόνια και δεν βγαίνουν μετά από 9. Λες ότι είναι φωτογραφικές αυτές οι ειδήσεις. Ποιον αφορούν, το Σάββα Ξηρό, δηλαδή. Λέω ότι είναι φωτογραφικές. Ο ίδιος ο Υπουργός το είπε. Ο Υπουργός είπε ότι αφορά. Πρόσεξε. Όλοι έχουμε. Υπάρχει ένας ανθρωπισμός. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας δικαιούται περίθαλψη. Έτσι. Έχει σκοτώσει. Βεβαίως. Περίθαλψη. Πρέπει στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού να υπάρχει φροντίδα. Πρέπει να βρούμε τους όρους ώστε οι άνθρωποι στις φυλακές να σοφρονίζονται και να μην τιμωρούνται. Πώς. Αυτό δεν είναι στοιχείο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πεις από όλο απόλυτη κόλαση των φυλακών επιλέγω δύο ζητήματα και διορθώνω αυτά τα δύο ζητήματα. Ποιος ασχοληθεί με τα υπόλοιπα? Γιατί είναι τόσο λάθος οι προτεραιότητες της κυβέρνησης? Αυτό είναι το ερώτημα. Για πες μου για τις καταλήψεις και τον κύριο Πανούση. Τι να πιστέψω από όλα αυτά. Ο κύριος Πανούσης έχει πει ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει λυθεί και κάποιος τον εμποδίζει στην κυβέρνηση να έχει λυθεί. Έτσι. Ποιος τον εμποδίζει? Προφανώς ο κύριος. Κατά την άποψή σου. Προφανώς ο κύριος Βούτσης, ο οποίος είναι από πάνω του. Ο κύριος Βούτσης, και γιατί να τον. Προφανώς. Μα δεν είναι, λέω, κάτι μυστικό. Ο κύριος Πανούσης στη συνεντεύξη. Το πρόβλημα που έχει δώσει, δηλαδή, του κυρίου Πανούση για να λειτουργήσει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ο κύριος Βούτσης. Πρόσεξε. Ο κύριος Πανούσης, συνεντεύξεις που έχει δώσει στην Καθημερινή, στο πρώτο θέμα, έτσι, λέει ότι έχει μία διάσταση. Και στη Real τελευταία. Ναι, και στη Real, σωστά, πολύ σωστά το λες. Έχει... Και το άρθρο στο Έθνος. Έχει δώσει μία. Για να είμαστε πια σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχει πει ξεκάθαρα ότι θέλω μία διαφορετική αντιμετώπιση. Ο προϊστάμενός του, δεν διανοούμε ότι ο Τσίπρας του λέει μη κάνεις αυτό που λέει ο νόμος. Έτσι. Ο προϊστάμενός του υπουργός είναι ο κύριος Βούτσης. Ο κύριος Βούτσης, ο οποίος έμαθα μάλιστα ότι διαβεβαίωνε. Ο κύριος Φαμπουράρης έλεγε ότι θα σταματήσουν οι καταλήψεις γιατί θα πάνε να σπάσουν τα αυγά τα παιδιά την Κυριακή. Το είπαμε. Αλλάξανε βάρδια, λέει, μου είπαν χτες. Αυτοί Βούτσης, λέει, πήγανε, λέει, για Πάσχα, αλλά ήρθαν άλλοι. Και ο κύριος Βούτσης έλεγε στην Πριτανία ότι θα σου βλήσουν αρνή και θα φύγουν. Τελικά δεν σου βλήσαν αρνή, δεν σπάσανε. Γιατί δεν γίνεται, γιατί είναι ιδεολογικά συγγενείς, πιστεύεις, για κάποιους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Προφανώς αυτό μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, μια συνιστόσα να βλέπει φιλικά μερικά πράγματα που συμβαίνουν εκεί ή αλλού. Είναι άλλωστε τόσο μεγάλο το εύρος των συνιστοσών που τους καλύπτει όλους. Τότε γιατί 18 μέρες. Να σου πω, γιατί
η κυβέρνηση έχει μία γραμμή. Μία είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Ποια? Μη κάνετε τίποτα. Αυτή είναι η γραμμή. Στους μετανάστες, μη κάνετε τίποτα. Στις καταλήψεις, μη κάνετε τίποτα. Στην οικονομική κρίση, αφήστε τους ξένους να κουραστούν. Σε όλα τα ζητήματα, πέρα από πολύ μεγάλους τίτλους, το νομοσχέδιο, σου θυμίζω ότι το νομοσχέδιο για τις δόσεις ονομάστηκε νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Άσε με τις δόσεις, δηλαδή, σήμερα είχαμε μας το... Γιατί εδώ πήραμε, τίτλη... δώσαμε παράταση για την προθεσμία, ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμα η ρύθμιση για να πάνε για να κάνουν προθεσμία. Ναι. Μεγάλη τίτλη, αλλά η γραμμή είναι περίπου μία. Μην κάνετε τίποτα. Έχω να πω το εξής, ότι ποτάμι είναι το κόμμα σου, αλλά ποταμός σου είναι σήμερα εσύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω και ποιος είναι πίσω από το ποτάμι, ποιος είναι πίσω από σένα, ποιος σε χρηματοδοτεί. Κοίτα, ακούγεται είναι, συνέχεια. Είναι άνθρωπος του πιανού. Ναι, πιανού. Να πω ονόματα, να μην πω ονόματα. Είναι πολύ απλό. Πιανού είσαι άνθρωπος. Δε σήμερα, εχθές ήμουν στη Μυτιλίνη. Ναι. Έτσι. Δε σήμερα τις μεγάλες εφημερίδες. Ναι. Έτσι. Τι συμπεριφορά έχουν απέναντι στο ποτάμι. Δεν υπάρχουμε πουθενά. Και βγήκε το Εσουρού. Και σε μία ειδικά να κοιτάξω. Να κοιτάξεις. Βέβαια. Να κοιτάξεις το Έθνος, να κοιτάξεις τα νέα. Το Έθνος, γιατί ξεκινάς από το Έθνος. Γιατί είναι αποκλεισμένο το ποτάμι. Α. Το ποτάμι. Μα εσύ λες ότι, λένε ότι είσαι άνθρωπο. Άνθρωπος. Ωραία. Επειδή όμως είμαστε σε μια χώρα που σημασία έχει η πραγματικότητα. Είδες, τα ρωτά όλα. Καλά κάνεις. Σημασία έχει η πραγματικότητα. Πάρε λοιπόν τις εφημερίδες, έτσι. Έχεις εντυμότητα και παρελθόν και δες πόσες σελίδες αφιερώνουν κάποιες εφημερίδες σε όλους τους άλλους και τι λένε για το ποτάμι. Το ποτάμι είναι εδώ. Είναι μονόστιλο. Και να σου πω γιατί είναι μονόστιλο το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι έρχεται από πηγές. Οι οποίες δεν ποτίζονται από τα συμφέροντα. Έρχεται από την κοινωνία. Πρόσεξε τι θα βγει μετά από αυτά που είπες. Τι. Το ποτάμι, ο άνθρωπος του Σταύρου Θεοδωράκη, είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιατί ενώ οι εφημερίδες δεν γράψανε τίποτα, αυτός τον είχε περίπου μία ώρα σήμερα μαζί. Πρόεδρε, Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύχεις για μία ακόμα φορά. Να είσαι καλά. Λοιπόν.